Μεγάλη συζήτηση, μεγάλο το θέμα, μεγάλες οι προεκτάσεις της συζήτησης για τις offshore στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι η πρώτη φορά, κύριε Παπαδημούλη, νομίζω, που ανοίγει κατά αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον το θέμα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι η πρώτη φορά που η συντριπτική πλειοψηφία των ομιλητών από το Ευρωκοινοβούλιο, από όλες τις πολιτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Δεξιάς, είπαν ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτή τη σκανδαλώδη και προκλητική φοροδιαφυγή των υπερπλουσίων, γιατί αυτή η φοροδιαφυγή που ονομάστηκε χαρτιά του παραδείσου είναι μια κόλαση, προκλητική κόλαση αδικίας, παρανομίας και ανισότητας. Για να γλιτώνουν φόρους ορισμένοι πάρα πολύ πλούσιοι μέσα από αυτές τις νόμιμες ή νομιμοφανείς κομπίνες, επιβαρύνονται όλοι οι υπόλοιποι, που είναι το 99,99% των πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη, και χάνονται και τεράστια ποσά από τα δημόσια έσοδα, με αποτέλεσμα την υπερφορολόγηση όλων των υπολείπων, όχι μόνο μισθωτών συνταξιούχων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και την πληρώνει και το κοινωνικό κράτος. Διότι όταν κλέβεις δισεκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία άλλων των κρατών μελών, σημαίνει χειρότερα σχολεία, χειρότερα νοσοκομεία, χειρότερη φροντίδα για την τρίτη ηλικία και υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Γι' αυτό και είναι υποκριτικό να λέει κανείς, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης για παράδειγμα, τι κακό που υπερφορολογείται η μεσαία τάξη, αλλά για το σκάνδαλο των Paradise Papers να μην έχει πει λέξη. Θεωρώ στα θετικά ότι σήμερα πολλοί από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μίλησαν σε μια γραμμή συγγενική με όσα είπα εγώ εκ μέρους Ευρωομάδας Αριστεράς ή οι Πράσινοι ή οι Σοσιαλδημοκράτες. Δεν μίλησε όμως κανείς Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ίσως γιατί ο αρχηγός έχει πιει το αμίλητο νερό εναντίον αυτής προκλητικής φοροδιαφυγής, λόγω της εμπλοκής της συζύγου του στην υπόθεση offshore. Κύριε Παπαδημούλη, τι άλλαξε? Πάντως το κρίσιμο, αν μου επιτρέπετε, το κρίσιμο θέμα ποιο είναι? Γιατί άλλαξε το κλίμα, αυτό με ρωτάτε? Ναι, διότι και γιατί υπάρχει τώρα κοινωνική... για ένα πρόβλημα που ήταν γνωστό εδώ και πολλά χρόνια, φαντάζομαι, στις ευρωπαϊκές ηγεσίες. Δεν πέφτουν και από τα σύννεφα. Να σας πω, όσο πληθαίνουν οι αποκαλύψεις από την έρευνα τη δημοσιογραφική και οι κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα, δυναμώνει η κοινωνική οργή και αγανάκτηση. Άστε. Πριν από λίγο καιρό είχαμε τα Panama Papers. Δημιουργήθηκε μια τεράστια κοινωνική αντίδραση. Συγκροτήθηκαν επιτροπές. Υπό την πίεση αυτής της κατακραυγής, η Κομισιόν έκανε κάποιες προτάσεις. Ανεπαρκείς κατά τη γνώμη μου. Για περισσότερη διαφάνεια, για μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων, για μια εναρμόνιση της φορολογίας έτσι ώστε να μην περνούν... Ακούστε τι θέλω να σας πω. Έκανε κάποιες προτάσεις. Ανεπαρκείς κατά τη γνώμη μου, αλλά έγιναν κάποια βήματα. Το ερώτημα είναι τι έγινε με αυτά. Δεν έγινε απολύτως τίποτα, διότι σκάλωσαν στο Συμβούλιο, εκεί που εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη με τις κυβερνήσεις, καθώς οι κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Ολλανδίας και κάποιες άλλες έβαλαν φρένο στο να γίνουν ακόμη και αυτά τα βήματα. Σήμερα, υπό την πίεση του ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκουν πράγματα που δεν μπορούν να τα βρουν, γιατί δεν θέλουν να τα βρουν, τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο, η Κομισιόν, το κοινό μήνυμα που έθεσα και εγώ, αλλά και ευρωβουλευτές, σας λέω, η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, ήταν αφήστε τα λόγια και κάντε κάτι. Διότι αυτό το πράγμα είναι προκλητικά άδικο και παράνομο, και μέσω της ανεντιμότητάς του υπονομεύει και τον, όχι μόνο το αίτημα για μια δίκαιη φορολόγηση, αλλά και το αίτημα για έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Λογικό. Δεν είναι δυνατόν μια μικρομεσαία επιχείρηση να πληρώνει 30 και 40% φόρο και μια πολυεθνική να πληρώνει λιγότερο από 1%. Και το κλειδί είναι να φορολογούνται τα κέρδη εκεί που παράγονται. Να μην μπορεί μια μεγάλη πολυεθνική με τη βοήθεια κάποιων τραπεζών
ή εταιριών δικηγόρων που είναι κολοπετσωμένοι στο να οργανώνουν αυτές τις κομπίνες, να τα παρκάρει σε κάποια offshore τύπου Cayman με τη βοήθεια διαφόρων επιτίδιων για να μην πληρώνει φόρο. Κύριε Παπαδημούλη. Και επειδή ορισμένοι λένε, κυρία Τριανταφύλου και κυρία Ακριβοπούλου, ότι έτσι είναι το επιχειρήν, έτσι δουλεύει παγκοσμίως η οικονομία, πρόκειται για τεράστιο ψέμα. Η υγιής επιχειρηματικότητα είναι να κάνω μια επένδυση σε μια χώρα που παράγει, να φορολογούμε για τα κέρδη μου, να κερδίζω αν τα καταφέρνω και να τηρώ την νομοθεσία. Το να φτιάχνω κέρδη στην Ελλάδα, τη Γαλλία ή τη Γερμανία και να τα πηγαίνω με διάφορα κόλπα σε χώρες όπου υπάρχει απλώς το κυβότιο και δεν παράγεται τίποτα, αυτό είναι κλοπή. Δεν είναι υγιής επιχειρηματικότητα. Η οποία έγινε με την ανοχή βέβαια των πολιτικών ηγεσιών της Ευρώπης τόσα χρόνια. Έτσι. Και δεν είναι και μόνο αυτό. Είναι και ο ανταγωνισμός που υπάρχει ανάμεσα στις χώρες μέλης, στις ηγεσίες των χωρών μελών, για να αποκτήσει η δική τους χώρα το φορολογικό πλεονέκτημα έναντι της άλλης. Και αυτό δεν είναι και ακριβώς αυτό ένα ζήτημα. Και αυτή η απουσία εναρμόνισης, το γεγονός ότι έχουμε μία ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση και 28 διαφορετικά φορολογικά συστήματα, επιτρέπει αυτή τη γιγαντιαία φοροδιαφυγή. Γι' αυτό χρειάζεται φορολογική εναρμόνιση, διαφάνεια, μαύρη λίστα και αυστηρότατες κυρώσεις. Πιάστηκες εσύ, κυρία τράπεζα ή ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο, να έχεις κάνει παρανομίες, θα πληρώσεις βαρύτατο πρόστιμο και εσύ και όχι μόνο οι πελάτες σου, και αν αυτό επαναληφθεί θα σου αφαιρεθεί η άδεια. Όχι χάδια. Κύριε Παπαδημούλη, μία ερώτηση. Πώς γίνεται τώρα αυτή η αντίφαση μέσα στην Ευρώπη να έχουμε στην Ευρωζώνη καλά ακόμα φορολογικούς παραδείσους όπως το Λουξεμβούργο, βεβαίως δεν είναι όπως η Παρθένη νήσι ή κάποια άλλα νησιά. Το Λουξεμβούργο, το οποίο αντέδρασε, όπως μας έλεγε ο Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Κύπρος και ακόμη. Και σήμερα αντέδρασαν. Δηλαδή δεν είναι λίγο υποκριτικό όλο αυτό το πράγμα από τη μεριά της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το να κλείνει τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει εντός των κόλπων του και να αφήνει την κατάσταση να εξελίσσεται? Ασφαλώς. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να φύγουμε από τη λογική μιας αλακάρτ ενοποίησης. Δεν μπορεί να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 28 διαφορετικά φορολογικά συστήματα πλήρως ασυντόνιστα μεταξύ τους. Γιατί μέσα από τις τρύπες αυτής της έλλειψης συντονισμού γιγαντώνεται η φοροδιαφυγή των υπερπλουσίων. Γι' αυτό και ο μόνος δρόμος για να κλείσει αυτό είναι όχι μόνο η μαύρη λίστα των φορολογικών παραδείσων τύπου Cayman και Παρθένες νήσι, αλλά και βήματα σταδιακής εναρμόνισης της φορολογικής πολιτικής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να πάψουν να υπάρχουν οι φορολογικοί παράδεισοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου διάφοροι, για να κερδίσουν κάτι στον προϋπολογισμό τους, λέγε με Ολλανδία, Λουξεμβούργο κτλ., κλέβουν ουσιαστικά φορολογικά έσοδα από τα άλλα κράτη-μέλη και τα φορτώνουν στην πλάτη όσων είναι συνεπείς φορολογούμενοι, έντιμοι φορολογούμενοι, δηλαδή κορόιδα. Στην περίπτωση της Ολλανδίας ήρθαν και ζητήθηκαν και κάποια χρήματα πίσω. Κύριε Παπαδημούλη, το θέμα βεβαίως, είναι... Βεβαίως, αλλά θέλω να καταλάβετε το εξής. Το ποσό που είναι παρκαρισμένο σε φορολογικούς παραδείσους είναι περίπου το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Και κάθε χρόνο χάνονται τεράστια ποσά, εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Επομένως, αυτό χρειάζεται η Ευρώπη να πάψει να υποκρίνεται, να πάρει πραγματικά μέτρα, όχι λόγια, και να θέσει το θέμα και για παγκόσμιο συντονισμό, δηλαδή να συζητηθεί το θέμα στο G20 για να υπάρξει μια διεθνής νομοθεσία. Υπάρχει τέτοιος θυμός αυτή τη στιγμή στις κοινωνίες που
μπορεί να ξεφυλίσει. Όσους κρατούν καθυστέρηση. Κύριε Παπαδημούλη, το θέμα είναι πώς θα γίνουν όλα αυτά και πότε. Αυτή η συζήτηση σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, από ό,τι καταλάβαμε και από αυτά που μας λέτε, έγινε πρώτη φορά με τέτοιους όρους σχεδόν καθολικότητας, όπως μας το περιγράψατε. Είδαμε τον Επίτροπο, τον Πιέρ Μοσκοβισί, να χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς τύπου βαμπύρ για τις offshore που ζουν και αναπνέουν μόνο στο σκοτάδι. Να μιλάμε για το νόμιμο σκάνδαλο και να βλέπουμε αντιδράσεις ακόμη και σήμερα σε αυτή τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο από χώρες όπως η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Αυτή η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο σήμερα πού θα οδηγήσει, ποιο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα μετά τα σημερινά, γιατί δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα δυστυχώς το Ευρωκοινοβούλιο ακόμη. Αυτό είναι το... Όταν ζήτησα πριν μια εβδομάδα να γίνει έκτακτη συζήτηση στην Ολομέλεια, δεν περίμενα ότι σήμερα θα υπάρχει αυτή η καθολική κατακραυγή και η απέτηση να πάρθουν μέτρα. Από εκεί και πέρα, το κριτήριο ποιο είναι το αποτέλεσμα. Θα έρθει το Δεκέμβριο η μαύρη λίστα των φορολογικών παραδείσων. Θα σταματήσουν κάποια κράτη-μέλη και ονόμασα τη Γερμανία και την Ολλανδία να βάζουν εμπόδια και να ακυρώνουν ακόμη και τις δειλές μέχρι στιγμής προτάσεις της Κομισιόν για κάποια βήματα. Επομένως, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πίεση και να δαχτυλοδείχνονται όσοι σιωπούν για το θέμα ή όσοι βάζουν εμπόδια. Διότι φορολογική παράδειση σημαίνει κόλαση για το κοινωνικό κράτος, τους συνεπείς φορολογουμένους και τα δημόσια έσοδα. Να περιμένουμε εξελίξεις μετά τα σημερινά και με, και με βάση τους όρους με τους οποίους έχει ανοίξει όλο αυτό το θέμα, έτσι όπως μας το δώσατε, με αυτή την κατακραυγή. Εσείς να περιμένετε εξελίξεις και εμείς να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Γιατί είναι τρελό, παράλογο, άδικο αυτό που σημείωσα με ένα ερώτημά μου σήμερα στην Ολομέλεια. Πώς είναι δυνατόν μερικές εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο να αποκαλύπτουν και να βρίσκουν στοιχεία τα οποία δεν έχουν βρει χρόνια τώρα το Συμβούλιο, η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη, ο ΟΣΑ, ο ΟΗΕ. Άρα κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο της Δανημαρκίας. Δεν θέλουν ορισμένοι να τα βρουν, γι' αυτό δεν τα βρίσκουν. Βολεύονται με αυτή την Ευρώπη à la carte, διότι πάρα πολλοί από αυτούς τους υπερπλούσιους που βρέθηκαν τα Paradise Papers είναι η παγκόσμια ηγεσία, δεν είναι μερικοί πλούσιοι του πλανήτη. Έτσι, είναι μέλη βασιλικής οικογένειας, πολιτικοί ηγέτες, του κόσμου. Κυβερνητικοί ηγέτες, μέλη οικογενειών πολιτικών ηγετών, όπως καλή η ώρα η Μαρέβα Μητσοτάκη. Παγκόσμια εξουσία στην πραγματικότητα. Ναι, πέσαμε πάνω σας. Φοβάστε εμπόδια? Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν εμπόδια, διότι μέχρι τώρα τα εμπόδια καταφέρνουν να κάνουν αποτελεσματική δουλειά. Απλώς αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η οργή της κοινωνίας από αυτές τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις, η οργή της κοινωνίας από τότε μέχρι τώρα ακούγονται λόγια, δεν γίνονται έργα, αποτελεί μια ισχυρή πίεση. Και η ανησυχία μου είναι να μην ξεθυμάνει αυτή η πίεση και αυτή η οργή. Γι' αυτό όσοι κάνουν μια δουλειά σε αυτό, η ερευνητική δημοσιογραφία ή όσοι πολιτικοί και δημοσιολογούντες το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, πρέπει να συντονιστούμε. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδημούλη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Να ελπίσουμε όλοι να προχωρήσουμε.